Το τελικό ψήφισμα όχι μόνο των κατοίκων της Δόρειας αλλά και των άλλων χωριών που παραβρέθηκαν, διπλανών χωριών που παραβρέθηκαν στη συγκέντρωση, είναι ότι δεν θέλουμε άλλη επιβάρυνση των χωριών μας. Είναι ήδη πολύ επιβαρημένα. Και έχουμε μια καινούργια επιβάρυνση από τις μπαταρίες που έχουν και επικινδυνότητα πλέον. Δεν έχουμε μόνο οπτική ή ηχητική ενόχληση, έχουμε και επικινδυνότητα για την ίδια μας τη ζωή. Διότι οι μπαταρίες δεν έχουν ακόμα μελετηθεί περιβαντολογικά πόσο μπορούν να επηρεάσουν τη ζωή των κατοίκων. Και όταν βλέπουμε ότι είναι σε 300 μέτρα απόσταση από τα σπίτια μας οι χωροθετημένοι χώροι, με το δίκαιο μας φωνάζουμε. Και όταν βλέπουμε μελέτες που λένε «προσοχή, εκρήγνονται οι μπαταρίες με τρομακτική ισχύ», και είναι τρομακτική και η ισχύς που θα μπαινοβγαίνει κάθε μέρα σε αυτές τις μπαταρίες, είναι 250 εκατομμύρια βατ. Και 50 εκατομμύρια οι άλλοι, 300 εκατομμύρια βατ θα μπαίνουν και θα βγαίνουν μέσα σε αυτές τις μπαταρίες ανά 6 ώρες. Λογικό είναι να φοβόμαστε για τη ζωή μας πλέον και για τις περιουσίες μας. Θα πάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο με το ψήφισμα που έχουμε βγάλει. Θα ζητήσουμε από το Δημοτικό Συμβούλιο υποστήριξη να βγάλει και αυτό μια απόφαση ότι είναι αντίθετο με αυτό που θέλει να γίνει στη Δόρειζα, και επιπλέον θα συνεργαστούμε και με τις κοινότητες του Μενάλου για το σύνολο της επιβάρυνσης που έρχεται σε ιστορικές τοποθεσίες. Εδώ που χύσαν το αίμα τους οι πρόγονοί μας για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι. Καλησπέρα στους πατριώτες, φίλοι. Όταν ανέλαβα στις 9 Αυγούστου, μετά το θάνατο του Κώστα, πήγα στο Δήμο και δει στην Ευγενία κάπου, την ξέρετε όλοι. Της λέω τι αναλαμβάνω. Τίποτα δεν λέει. Τι τίποτα δεν εννοώ. Συμβουλέει από εδώ και μετά, πριν τίποτα δεν λέει. Εδώ χρέη, υποχρεώσεις, χρήματα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, τίποτα δεν λέει. Το ίδιο μου είπε και η διαχειρίστρια των οικονομικών, η Οικονομοπούλου. Αναλάβεις εσύ με τον Δήμαρχο, μου λέει, τι είναι, τυπικό είναι εδώ πέρα, θα διαχειρίζεσαι τα απλά πράγματα και προχώρα. Άντε, λέω, με το τίποτα. Κάναμε την έκθεση της 28 Οκτωβρίου, μεταξύ με λεφτά δικά μας. Την προηγούμενη Κυριακή, ψάχνοντας και λέει το διαδίκτυο, είδε την είδηση στο Arcadia Portal για 70 καινούριες άδειες από τη ΡΑΕ για φωτοβολταϊκά κλπ. Κλπ. Περιέργεια, μπαίνουμε μέσα. Μου λέει, κοίταξε εδώ, έχει και Δόρειζα. Έχει και Δόρειζα, μου λέει. Μπαίνοντας λοιπόν στο Excel, βλέπω μέση του ουράνιου αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας συσσωρευτές. Ούτε φωτοβολταϊκά, ούτε ανεμογεννητές. Λέω, σε αντικατάσταση προηγούμενης άδειας. Παίρνω τον Αντώνιο Μπακογιάννη, που έχει το πάρκο επάνω. Του λέω, τι γίνεται Αντώνη, τι είναι αυτό. Κάτσε, μου λέει, να ψάξω, δεν ξέρω. Ψάχνει ο Αντώνης και βρίσκει δύο άδειες. Μου λέει, έχουν εκδοθεί δύο άδειες για συσσωρευτές, για μπαταρίες. Η μία στην ευρύτερη περιοχή Δόρειζας, είναι η μεγάλη περιοχή που βλέπετε εδώ, και για όσους γνωρίζουν, αυτό είναι το καλύπι του Τσικόγιαννη. Αυτός είναι ο δρόμος που πάει για το πόλεμο και από εκεί είναι ο περιφερειακός. Αυτό είναι το καλύπι του Τσικόγιαννη. Εδώ ανεβαίνουμε για κόλυμα μέχρι τη στροφή και από πέρα πάει σχεδόν από τη Μάτρα, ο περιφερειακός. Μέχρι. Τη Μάτρα. Έτσι μου πει η μάνα μου, το λένε από εκεί. Τέλος πάντων. Να είναι πάνω το μονόλεσμα.
Και αυτό είναι λοιπόν όλο αυτό το γουνάλακι. Το χαρτογράφησα, το μάλλον το κτηματογράφησα, το εμβαδομέτρησα, είναι περίπου 30 στρέμματα σε επίπεδο. Μου λέει ο Αντώνης, αυτή όμως είναι μια άδεια από 25-26 Δευτέρου του 21. Αν δεν έχει λέει, γίνει τίποτα, έχει λήξει. Ενώ η άλλη είναι ακόμα ενεργή. Η αντικατάσταση είναι για την ενεργή. Και αρχίζω να ψάχνω και να βγάζω σκελετούς. Πράγματα που θα έπρεπε να τα ξέρει το χωριό από το 21. Κανείς δεν μας είπε τίποτα. Θυμήθηκα ότι κάποτε είχε εμφανιστεί ένας τύπος και έπαιρνε με GPS τοπογραφικό στο βουνό. Ρωτώντας τον Κώστα, Κώστα τι είναι αυτό. Α, μου λέει τον ρώτησα και εγώ δεν είναι τίποτα, για μια εταιρεία κάτι μετράει. Ήξερε, δεν ήξερε, δεν μπορώ να σας πω γιατί μέτραγε ο άλλος. Μέτραγε όμως γι' αυτό εδώ, για το μεγάλο. Θα βάλουν, κάπου διάβαζα κάποια στιγμή εγώ, ότι θα βάλουν και αποθήκες, και αποθήκες ενέργειας στους σωρευτές στη Λόριζα. Λέω στον κάμπο θα τα βάλουν, γιατί ξέρω ότι όλα αυτά παίρνουν σε φλάτ επίπεδο. Ρωτάω τον Κώστα πάλι, έχεις ακούσει τίποτα, ρε Κώστα? Όχι, μου λέει, τίποτα δεν θα κάνουν. Λοιπόν, ότι υπάρχουν δύο αδειοδοτήσεις από τη ΡΑΕ για αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, η μία της τάξης των 250 ΜΒ, το βουνό, αυτή η μεγάλη περιοχή, και η άλλη των 50 ΜΒ, αυτή εδώ η περιοχή. Και βέβαια, αρχίσουμε να αναρωτιόμαστε τι είναι αυτοί οι σωρευτές. Καταρχήν να σας το δείξω σε φωτογραφία. Είναι αυτοί. Το μέγεθος των συσσωρευτών που θα μπουν, από ό,τι βλέπετε, είναι περίπου το μέγεθος των ψυγείων των φορτηγών. Με συστήματα ψύξης υποχρεωτικά, διότι οι μπαταρίες λιθίου πάνω από 60 βαθμούς εκδίδονται. Λοιπόν, και συνεχίζω το ψάξω. Σήμερα το πρωί ήμουν στην περιφέρεια. Λέω, για να δω, έχει λήξει αυτή η άδεια. Η περιφέρεια μου λέει, ποιον λέει, έχει κατατεθεί και περιβαλλοντολογική μελέτη. Πότε τους λέω κατατέθηκε, γιατί μετά την περιβαλλοντολογική μελέτη υποχρεωτικά πρέπει να γίνει δημόσια διαβούλευση. Πότε έγινε. Τους έκανα λοιπόν μια αίτηση και ζητάω αυτά τα πράγματα. Να μου πούνε, να μου δώσουν αντίγραφο της περιβαλλοντολογικής μελέτης, πότε και πού η δημόσια διαβούλευση έγινε, αν έγινε, την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την νομοδότηση και την έγκριση του συγκεκριμένου έργου της εταιρείας που αναφέρω, της Arcadia Storage, και τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης και της κατάθεσης δικαιολογητικών των παραπάνω εταιριών για το έργο στη Λόριζα. Η Περιφέρεια είναι υποχρεωμένη εντός 15 ημερών να μας απαντήσει. Τους έχω δώσει στο mail μου, αυτό που έχω φτιάξει για το σαν πρόεδρος, και θα περιμένω την απάντησή τους. Τώρα θα πρέπει να πάω στο Δασάκι, να δω τι γίνεται και από εκεί. Γιατί αυτή η περιοχή είναι δασική, είναι δημόσια. Και συνεχίζουμε το ψάξιμο, να δούμε πού ακριβώς βρίσκεται. Πήγα στη ΔΔΕ σήμερα, μου λένε, εμείς δεν έχουμε καμία αίτηση από αυτή την εταιρεία για διασύνδεση. Αλλά μου λέει, τα 250 ΜΒ θα πάνε Αθήνα. Θα πάρουν από την Αθήνα επίσης. Μου δώσαν και ένα τηλέφωνο οι άνθρωποι, μου λέει, πάρε, αλλά μην πεις από πούς το δώσανε. Και μπες και στη ΔΔΕ, δεν πρόλαβα να μπω, στο που δημοσιεύει τις διασυνδέσεις, να δεις αν είναι μέσα η εταιρεία. Και πάμε τώρα στο διατάφτα. Τι εστί σωρευτής αυτής της τάξης. Καταρχήν, εδώ η Δόρισα, δόξα τω Θεώ, ανεμογεννήτριες έχει, αλλά δεν έχει. Φωτοβολταϊκά έχει, αλλά δεν έχει. Υποσταθμούς έχει, αλλά πλέον δεν έχει. Το δεν έχει κολλάει στα ανταποδοτικά. Από τις ανεμογεννήτριες δεν παίρνουν τίποτα γιατί είναι του Βαλτετσίου. Από τα φωτοβολταϊκά δεν παίρνουν τίποτα γιατί δεν προβλέπεται από τον νόμο. Και από τους υποσταθμούς που παίρναμε κάποια τέλη διέλευση μέχρι το 19, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, δεν δικαιούμαστε πλέον τέλη διέλευση με τον νόμο του Χατζηδάκη. Θα το ψάξω βέβαια, γιατί έχω μια πληροφορία ότι δεν είναι ακριβώς έτσι. Αλλά θα το ψάξουμε, κύριε Ρεγούλε. Δυστυχώς έτσι είναι. Δυστυχώς έτσι είναι. Εντάξει.
Έχουμε τη γνώμη σας. Γιατί ξέρετε πολύ καλύτερα από εμάς. Απλώς παρακολουθούμε. Παρακολουθείτε. Είσαστε και μέσα στο Δήμο, οπότε τα ξέρετε. Που σημαίνει έχουμε απ' όλα, αλλά δεν έχουμε. Οι συσσωρευτές, λέω, παιδιά, έχουν ανταποδοτικά. Όχι. Έχουν περιβαλλοντικούς όρους που να λέει ότι δεν μπορούμε να τους βάλουμε όπου να είναι. Η απόσταση που θα βγουν οι συσσωρευτές, για να καταλάβετε, θα γυρίσω στο χάρτη πάλι, να φτιάξει τις ανάλογες πλατείες για να τα βάλει αυτά. Καταρχήν τις αποστάσεις. Λοιπόν, εδώ που είναι το βέλος είναι το σπίτι μου. Εδώ είναι το καλύβι του Βαγγέλη. Και εδώ ακριβώς που έρχεται ο δρόμος, εδώ που τελειώνει η φωτογραφία ακριβώς, είναι το σπίτι του Γιώργη και του Θανάση. Μέτρησα τις αποστάσεις. Δόξα τω Θεώ, η τεχνολογία μας το επιτρέπει. Οι αποστάσεις αυτή τη στιγμή από αυτά τα πάρκα. Δεν μπορώ να ακούσω να φέρω. Πόσα, θα σας πω ακριβώς. Από εδώ, από το σπίτι του Γιώργη, μέχρι εδώ 350 μέτρα. Από το καλύβι σου 220. Από του Θοδωρή, που είναι κάπου εδώ το σπίτι, μέχρι εδώ 450 μέτρα. Από το σε ευθεία, πάντα. Μιλάμε για ευθεία. Δόξα στον Θεό, η σύγχρονη τεχνολογία μας επιτρέπει να βρίσκουμε ακριβώς. Η χαρτογράφηση μου έδειξε 30 στρέμματα αυτό εδώ. Από το δικό μου σπίτι είμαι 410 μέτρα και 330 από εδώ. Αυτό τι είναι εδώ που πάτε? Το δεύτερο, τα 50 μεγαβάτ. Το δεύτερο πάρκο. Πού είναι αυτό, πού θα βγουν το. Στα Ντουράνια. Αυτό είναι ο υποσταθμός που βλέπετε. Του κραπάκου τα πουλάκια. Κάτω από του Βαγγέλη εδώ. Αυτό είναι το χωράφι του Βαγγέλη. Είναι δύο πάρκα. Δύο πάρκα. Είναι δύο πάρκα. Τα δύο πράσινα είναι 250. Το ένα 250, το άλλο 50. Διαφορετικές εταιρείες. Άλλη εταιρεία αυτή, άλλη εταιρεία αυτή. Αυτό οι άδειες βγήκαν σχεδόν μαζί. Αυτό έβγαλε άδεια 22 Δευτέρου του 2021 και αυτό 31 Δωδεκάτου του 2021. Συγγνώμη, αυτό εκεί δεν είναι ιδιωτικά αυτά? Αυτά είναι ιδιωτικά. Και πώς έβγαλε άδεια? Που μπορεί να Βαγγέλη πριν να είναι του Βαγγέλη. Όχι, όχι, δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Να είναι λίγο πιο πάνω. Κάποιο τα έχει αυτά τα παιδιά. Του Μπατίτσα. Πού? Του Μπατίτσα του Γκράντι. Του Νίκου. Όλα. Όχι, είναι μόνο είναι και το Καραμανέικα και Ρέστα. Είναι Καραμανέικα, Διανέικα, Λευτέρη και Καρδιάνικο. Καταρχήν να πω καλησπέρα σε όλους, γιατί δεν μιλήσαμε όλα, με κάποιους μιλήσαμε πριν που ξεκινήσει. Πιστεύω ότι γνωριζόμαστε, δεν έχουμε πρώτη φορά στη Δόρυφα. Τι μας έφερε απόψε εδώ, και μην πει κανένας ότι είμαστε λίγοι, δεν είστε καθόλου λίγοι. Για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το ζήτημα. Δεν είστε λίγοι δηλαδή για το έναυσμα μιας διαδικασίας που έχει να αντιμετωπίσει αυτού του μεγέθους τα προβλήματα. Το πρόβλημα λοιπόν που μας έφερε εδώ, τι είναι? Είναι το αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας πολιτικής που υπηρετεί αυτά τα συμφέροντα που μιλήσαμε νωρίτερα και βέβαια την πληρώνει ο κόσμος. Είναι το αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση στο τέλος της δεκαετίας του 90, με την απελευθέρωση της ηλεκτρικής ενέργειας που το ρεύμα πια έγινε ένα ακόμα πιο πανάκριβο εμπόρευμα. Ήρθε, για να γίνουν αυτά, ήρθε η απολιγνητοποίηση, η λεγόμενη πράσινη μετάβαση, δηλαδή όλες αυτές οι εγκαταστάσεις που γίνονται. Και φυσικά έχουμε και την ιραία κατάληξη το ρεύμα πλέον να είναι πανάκριβο. Πάνω από 300.000 εντολές εκκρεμούν αυτή τη στιγμή για διακοπή ρεύματος, επειδή δεν πληρώθηκαν από τους καταναλωτές. Η λεγόμενη ενεργειακή φτώχεια, αντί να μειώνεται, μεγαλώνει. Για 20-25 χρόνια τουλάχιστον τώρα, όλες οι κυβερνήσεις οι δικές μας, είτε ήταν μονοκομματικές, είτε ήταν συνεργασίες, όποια σύνθεση και αν είχαν, φτιάξανε ένα θεσμικό, δηλαδή ένα νομοθετικό πλαίσιο τέτοιο, που είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα αυτών των 5-6-7 ομίλων, δεν είναι παραπάνω.
6-7 ομίλια που ημένονται όλο αυτό που λέμε. Γι' αυτό βλέπουμε τον τύπο εκεί με το γαλλικό όνομα να είναι παντού. Αυτός είναι χειράνθρωπος σίγουρα κάποιον από αυτές τις εταιρείες. Η νομοθεσία απομένει στα μέτρα τους. Τα λεφτά είναι πάρα πολλά. Τα κίνητρα για να κάνουν αυτές τις επενδύσεις είναι τεράστια. Δηλαδή θα πατήσουν επιπτωμάτων. Δεν χωράει εδώ καμιά αμφιβολία. Και επειδή λοιπόν μέχρι τώρα υπάρχουν αντιστάσεις από τις οπτικές κοινωνίες, για να λύσουμε και το πρώτο ζήτημα, ποιος ήξερε, ποιος δεν ήξερε. Πάει αυτό τώρα, ας το ξεχάσουμε τι έγινε. Και να ξέρε κάποιος και δεν το, ή δεν το είχε καταλάβει καλά ή το έκρυψε για κάποιο λόγο, δεν έχει πια πρακτικές αξίες. Όμως επειδή υπήρχαν αντιδράσεις από τις τοπικές κοινωνίες, ψηφίσανε και νόμο να μην είναι υποχρεωτική πλέον η ενημέρωση. Δηλαδή πότε θα το πάνε χαμπάρι, όταν αρχίζουν να παίρνουν φουρνέλα απέναντι, αφού πρόκειται να γίνει εφραγισμός. Τα νομικά ζητήματα είναι συμπληρωματικά κατά τη γνώμη των κινητοποιήσεων. Εάν δηλαδή δεν υπάρξει δράση από τα κάτω. Και να έχεις και πιέσεις νομικές, μόνο νομικά δεν γίνεται τίποτα. Σας και τον Μαργουλιάνο που ξέρουμε αυτή τη στιγμή ότι είναι σε αυτή τη γραμμή, να συνεννοηθείτε, να καλέσετε μια σύσκεψη τώρα σε ένα χώρο που να διευκολύνει. Η Στενίτσα, για παράδειγμα, να δείτε είναι το κέντρο αυτής της ιστορίας. Ένα χώρο που, εν πάση περιπτώσει, θα επιλέξετε. Να πάρετε λοιπόν την πρωτοβουλία να γίνει μια σύσκεψη όλων των κοινοθήτων εδώ τώρα του Μενάρου και τον φορέων. Εγώ είμαι πρόθυμος για να σας πω ότι μπορούμε να σωθεί.